Στους 10 Έλληνες. Παρακαλώ. Προχθές εκεί που τάπινα με κάποιο γόλιτό μου, κοιτώ και βλέπω πίσω μου γιομάτια διώματα. Τι ωραίο. Μια βραδιά στο Λούκι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αγαπημένοι. Και εκεί άρχισαν όλα. Εγώ αυτό συγκεντρώθηκα για να αντιμαγνητήσω. Αυτά είναι κολπαζόρικα. Το άλμπουμ αυτό, πιστεύω όπως και κάθε άλμπουμ που ξεχωρίζει, είχε κάτι που άρεσε στον κόσμο και που πέρασε. Είχαν κάτι να πούν. Ένα στίχο πολύ ψαγμένο. Δεν ήταν άνευ λόγου. Ωραίος στίχος, ωραίες μουσικές, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς πολύ λίγα. Ουσία, περιεχόμενο, τόσο όσο. Βοήθεια, χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Εγώ για εκείνη χάνομαι και εκείνη ούτε με ξέρω. Το 1985 κυκλοφόρησε η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα με τίτλο «Ζεστά ποτά», με πωλήσεις άνω των 100.000 δίσκων. Βοήθεια, χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Τι να πεις τώρα γι' αυτό, να προσκυνήσεις? Να πέσεις κάτω να λες ευχαριστώ που δημιουργήθηκε αυτό το δίδυμο. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας γράφουν υπέροχη μουσική. Νομίζω ότι πρώτον έχουν στίγμα συγκεκριμένο, ταυτότητα. Είναι γνήσιοι, είναι αυθεντικοί, έχουν και αυτοί τη δική τους καλλιτεχνική υπόσταση. Είναι ξεχωριστοί, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολύ ωραίοι καλλιτέχνες και είναι κρίμα που δεν είναι μαζί σήμερα. Αρέσουν πολύ, τι να πω. Μας λείπουν πάρα πολύ. Είναι μοναδική και είναι πολύ περήφανη που είναι Έλληνες. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Και είμαστε στο νούμερο 2. Μπορώ να...